Σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ιωάννα TV, κυρίε και κύριοι, να καλησπέρισω την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Δικιά μου χαρά, κύριε Ντόκα, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Τζούφη, να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε βέβαια με το προσφυγικό και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα είχαμε την πρώτη επαναπροώθηση. Τι λέτε, θα εξελιχθούν τα πράγματα, θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξουν αποτελέσματα από όλη αυτή τη διαδικασία? Τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ξεκίνησε, έστω και με αυτόν τον τρόπο, η υλοποίηση της συμφωνίας. Έχουμε την επαναπροώθηση αυτών των 202 παράτυπων μεταναστών στην Τουρκία. Είδαμε και τις σκηνές, πώς έγιναν. Ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα κατά πόσον αυτό θα υλοποιηθεί. Επίσης, είδαμε ότι υπάρχει και μία μετακίνηση από τον Πειραιά κάποιου αριθμού προσφύγων σε πιο κατάλληλες δομές μετεγκατάστασης. Βεβαίως, εκεί που συσσωρεύονται πολλοί πρόσφυγες, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, δεδομένου ότι δεν έχουν φτιαχτεί οι κατάλληλες δομές φιλοξενίας για τόσο μεγάλα νούμερα. Έτσι, μιλάμε για 52.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Και πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά, για τους οποίους απαιτούνται πολύ καλύτερες υποδομές. Θα πάμε σε όλα αυτά. Αλλά εκτιμάτε ότι θα έχει αποτελέσματα τελικά η συμφωνία? Κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει κάποια δειλά βήματα για να κάνω μια τοποθέτηση. Επίσης, νομίζω σήμερα μετεγκαταστάθηκαν και στο Ανόβερο 12 Σύριοι πρόσφυγες. Μικρά νούμερα για τις δεσμεύσεις της Ευρώπης. Από την άλλη μεριά, διάβασα ότι υπάρχουν ακόμη και κενές θέσεις στα κέντρα φιλοξενία στην Γερμανία. Περίπου οι μισές θέσεις είναι κενές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Βαυαρίας. Άρα φαίνεται ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η διαδικασία με πολλά ερωτηματικά κατά πόσο θα υλοποιηθεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Τουρκία. Μάλιστα. Η οικονομία της Γερμανίας οπωσδήποτε χρειάζεται μετανάστες. Η κοινωνία όμως της Γερμανίας έχει προβλήματα, έχει άλλου είδους απόψεις πολλές φορές. Όμως αυτό είναι μεγαλύτερο θέμα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη διαδικασία του ασύλου. Πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες, όπως έχουν δικαίωμα και έτσι πρέπει, ετούνται άσυλο. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Και δεν ξέρω, θα ήθελα να σας ρωτήσω γενικότερα, γιατί ακούω διάφορα. Εκτιμάτε ότι με τη συμφωνία της τελευταίας συνόδου κορυφής παραβιάζεται η συμφωνία, η συνθήκη της Γενέβης? Κοιτάξτε. Γιατί ένας πρόσφυγας, όταν σου ζητά άσυλο, σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης, είσαι υποχρεωμένος να του δώσεις. Το δικαίωμα του ασύλου το έχουν όλοι. Την αίτηση ασύλου, όπως ξέρετε. Από εκεί και πέρα η εκτίμηση θα είναι να έχουμε τέτοιες υπηρεσίες. Δεν είχαμε αυτές τις υποδομές. Έχουμε ζητήσει βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εκεί που υπάρχουν μεγάλες δομές να υπάρχουν και αντίστοιχες υπηρεσίες ασύλου, και αυτό θα υπάρχει και για την Ήπειρο. Θα υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να απευθυνθεί κανείς στην υπηρεσία ασύλου. Και αυτό που προηγείται είναι η ενημέρωση αυτών των ανθρώπων για τα δικαιώματά τους, η οποία πρέπει να γίνει με εξαντλητικό τρόπο και να προσπαθήσουμε να φυλάξουμε ως κόρυν οφθαλμού αυτό που είπατε, τις διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό που έχει δείξει. Η τελευταία συμφωνία δεν παραβιάζει τη συνθήκη της Γενέβης, όπως λένε πολλοί? Κοιτάξτε, δεν νομίζω, ότι δεν το λένε πολλοί. Υπάρχουν διάφορες επιφυλάξεις κατά πόσον αυτό θα υλοποιηθεί από τη μεριά της Τουρκίας, με τις επιφυλάξεις που υπάρχουν εκεί σχετικά με τον τρόπο που αυτή τηρεί τις διεθνείς συνθήκες. Μεγάλη συζήτηση. Ναι, όπως ξέρετε, είναι αν η Τουρκία μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής χώρα. Εμείς δεν μπήκαμε σε τέτοια διαδικασία και είπαμε ότι κάθε μετανάστης, κάθε πρόσφυγας θα πρέπει σε ατομικό επίπεδο να εξετάζεται το αίτημά του και έτσι να έρχεται η απάντηση. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα? Για έναν Κούρδο είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία? Αυτό θα πρέπει να το κρίνει, για παράδειγμα, η Επιτροπή Ασύλου και να απαντάει πολύ συγκεκριμένα στο αίτημα. Πόσο γρήγορα μπορεί να απαντάει η Επιτροπή Ασύλου? Γιατί έχουμε και ζήτημα χρόνου. Ναι, αυτό είναι ζητούμενο. Όπως ξέρετε, αυτές οι διαδικασίες ήταν χρονοβόρες διαδικασίες. Έχουν πει ότι με το κατάλληλο προσωπικό, με τους νομικούς και με τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να γίνεται εντός 15 ημερών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μένει να το δούμε, κύριε Ντόκα. Μάλιστα. Θα υπάρξει μια αγωνιώδης προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να εξεταστούν όλα αυτά τα αιτήματα και να τηρηθούν με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αυτό το κομμάτι των δικαιωμάτων που δεν πρέπει να τα απεμπολίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και χρειάζεται πράξη σε αυτό, όχι μόνο θεωρία. Πάμε να εστιάσουμε τώρα στον Κατσικά. Ξέρω ότι ήσασταν πολλές ώρες τις προηγούμενες μέρες εκεί. Απ' την άλλη, υπήρξε και μια κινητοποίηση, η ειρηνική κινητοποίηση των προσφύγων. Έχουν δίκιο οι πρόσφυγες, κυρία Τζούφη? Κοιτάξτε, η κατάσταση στο στρατόπεδο της Κατσικά, γιατί έτσι είναι, σαν στρατόπεδο είναι, δεν είναι καλή. Έτσι. Είναι, θα έλεγα, μια εικόνα άσχημη.
Είναι αυτό, σαν κρανίου τόπος είναι με τις σκηνές, παρότι, ναι, έχουν γίνει, παρότι έχουν γίνει προσπάθειες τουλάχιστον με ένα στοιχειώδη τρόπο να τηρούνται κάποιες υγειονομικές συνθήκες. Έχει υπάρξει προσπάθεια και από τον Δήμο και από την Περιφέρεια και από την αστυνομία και από την στρατιωτική διοίκηση και από αλληλέγγυους, από πάρα πολλούς ανθρώπους και από κάποιες ΜΚΟ οι οποίες ήδη έχουν εγκατασταθεί εκεί, να κάνουν κάπως καλύτερες τις συνθήκες φροντίδας των προσφύγων στις βασικές τους ανάγκες, δηλαδή στη διαμονή, στη διατροφή και στην στοιχειώδη ιατρική φροντίδα. Απέχουμε πολύ από το να είναι αυτός ο χώρος ένα αξιόπιστο κέντρο φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί. Τι σχεδιάζετε, έχετε κάποιο σχεδιασμό παρεμβάσεων, ναι, το επόμενο διάστημα? Ναι, ναι, κύριε Ντόκα, θεωρώ και νομίζω και οι περισσότεροι από εμάς, όχι μόνο εγώ, δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη, ότι αυτός, ναι, ο χώρος είναι μόνο για βραχυπρόθεσμη φιλοξενία, ακριβώς διότι κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο προσφυγικό κύμα όταν άδειασαν τα νησιά και βεβαίως από την αγωνία που υπάρχει με κάποιον τρόπο να αδειάσει ο Πειραιάς και η Ιδωμένη. Που εκεί οι συνθήκες είναι ακόμη πιο άθλιες. Πολύ πιο άσχημες, πολύ πιο δύσκολες. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε για το μεσοπρόθεσμο είναι να ανοίξουν δομές οι οποίες να παρέχουν καλύτερες συνθήκες φιλοξενίας. Ήδη έχει συζητηθεί το θέμα της Παιδόπολης που μπορεί να δώσει την δυνατότητα της φιλοξενίας σε οικογένειες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή και άλλες δομές. Όπως για παράδειγμα της εστίας του Τσεπελόπου, θα μπορούσαν πιθανώς να χρησιμοποιηθούν για ασυνόδευτα ανήλικα. Ξέρετε, γίνεται και εκεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν εξαγγελίες. Πιθανόν το επόμενο Σαββατοκύριακο να είναι εδώ η Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Θεανόη Φωτίου, για να δούμε από κοντά τις δομές αυτές της κοινωνικής προστασίας. Μια από αυτές είναι και στην Κόνιτσα. Για ασυνόδευτα, για ασυνόδευτα παιδιά. Ναι, θα δούμε και άλλες τέτοιες δυνατότητες. Έχουν αρχίσει παρεμβάσεις? Θα ξεκινήσουν ή τουλάχιστον αυτή είναι η υπόσχεση που έχουμε, ότι θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις σε αυτή την κατεύθυνση για να δούμε. Από τον Ελληνικό Στρατό? Ναι, ναι. Ωραία. Πόσοι μπορούν να φιλοξενηθούν στην Παιδόπολη? Κοιτάξτε, εδώ μπαίνουν δύο ζητήματα. Τα ζητήματα του κόστους, που είναι το ζήτημα από πού θα αναλυφθούν, που πάντα είναι το ζητούμενο, γιατί όπως ξέρετε αυτά γίνονται ακόμη εκ των ενόντων. Δεν έχουν ξεκινήσει να έρχεται η εισρωή των χρημάτων αυτών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρετε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει πάρει 8 εκατομμύρια για να λύσει ζητήματα στέγασης, να νοικιάσει κατοικίες, ξενοδοχεία και πολύ λίγες θέσεις τέτοιες έχουν βρεθεί, κυρίως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι και αυτή μια δυνατότητα που πρέπει να δούμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περιοχή μας. Και σε ποιο βαθμό, ναι. Λένε περίπου για 900 άτομα. 900. Απ' την άλλη μεριά, εάν ξεκινήσει η διαδικασία του ασύλου, πιθανώς κάποιες οικογένειες, κάποιοι πρόσφυγες θα επιζητήσουν να φύγουν από την πατρίδα μας για μετεγκατάσταση είτε στην Ευρώπη είτε για επάνωδο στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα δούμε ποια θα είναι τα. Τι χρονοδιάγραμμα έχει αυτή η μεταφορά? Κοιτάξτε, τι χρονοδιάγραμμα μπορούμε να δώσουμε, γιατί μιλήσατε για βραχία παραμονή στον Κατσικά. Τι εννοείτε? Βραχία, όπως ξέρετε, εννοώ ότι ουσιαστικά πρέπει να είμαστε όλοι, ότι αυτό το πρόβλημα δεν πρόκειται να λήξει αύριο. Έτσι, μιλάμε για την, ότι θα μας απασχολεί τουλάχιστον την επόμενη διετία. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό ένα μήνα, ένα δίμηνο, θα πιθανώς θα μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες καλύτερες δομές που θα μας δώσουν την δυνατότητα πιο αξιόπιστης φιλοξενίας. Διότι εκεί που το καταφέραμε και το έχουμε καταφέρει, για παράδειγμα, στην Κόνιτσα, στο κέντρο προστασίας, βλέπετε πώς αντιδράει και η τοπική κοινωνία, πώς και οι ίδιοι οι πρόσφυγες αντιδρούν, πώς, ας πούμε, έχουν γίνει. Υπάρχει μια μίξη της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της και το βλέπει και αυτή με άλλο μάτι. Συζητούν, ας πούμε, να ανοίξουν σχολείο για τα παιδιά, που είναι σημαντικό. Σωστά, έχετε δίκιο. Θα έλθουν καινούργιοι πρόσφυγες στην περιοχή τις επόμενες μέρες? Ξέρετε, αυτό δεν έχουμε ενημέρωση. Ξέρετε ότι το μαθαίνουμε κι εμείς. Όχι. Ναι. Εκεί υπάρχουν θέματα. Και έρχονται με το και φεύγουν όμως. Ναι, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Εντάξει, εκεί λοιπόν υπάρχουν θέματα με το συντονισμό. Να το μαθαίνουμε όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα μπορούμε. Η δομή του Κατσικά χωράει και άλλους, ή τουλάχιστον εκ του σχεδιασμού της, ότι μπορεί να φτάσει μέχρι 1500 άτομα. Αυτή δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ όμως, κυρία Τζούφη. Εντάξει, είναι πολλοί άνθρωποι σε ένα χώρο με σκηνές. Αγριεύει η ανθρώπινη φύση όταν συμφωνώ την περιορίζεις σε δύσκολες συνθήκες, σε σκηνές μέσα. Αγριεύουν οι άνθρωποι και υπάρχουν εντάσεις μετά. Βεβαίως. Αυτό είναι φυσιολογικό, δηλαδή, είναι λογικό. Άρα τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Αν είναι δυνατόν να μην φέρουμε άλλους πρόσφυγες, εφόσον αυτό όμως είναι εφικτό. Σας ακούει το κεντρικό συντονιστικό όμως αυτό? Κοιτάξτε, ή σας ευνηδιάζει, όπως είπατε πριν? Όχι, εγώ δεν είπα ακριβώς με ευνηδιάζει. Ναι, λέω το μετέφρασα ότι, εγώ, ότι το... η διαχείριση αυτών των πραγμάτων είναι δύσκολη και απαιτείται πάντα ο καλύτερος δυνατός συντονισμός. Θα έπρεπε να ήταν καλύτερος ο συντονισμός. Νομίζω ότι θα τον βελτιώσουμε. Ήδη και με τον νόμο ορίζονται πια
το κεντρικό συντονιστικό, αλλά θα οριστούν και τα τοπικά συντονιστικά που θα μας δίνουν καλύτερη δυνατότητα να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και να επιλύουμε τα προβλήματα και να υπάρχει και η αλληλεπίδραση των μηνυμάτων. Άρα μου λέτε ότι σε 2-3 μήνες δεν θα υπάρχει το κέντρο στον Κατσίκα. Λέω ότι θα γίνει, μία... Καλά, λέω ότι θα γίνει μία προσπάθεια, δεν μπορώ να το πω με τέτοιες απολυτότητες, γιατί ξέρετε ότι δεν έχουμε λύσει ακόμη ούτε το πρόβλημα των εισρωών. Τα ξέρετε αυτά. Κύριε Ντόκα, τη μεγάλη εικόνα ακόμη δεν την ξέρουμε. Όπως ξέρετε, παίζουν πάρα πολλά πράγματα. Σωστά. Λέω ότι αν υπάρξει μία σταθεροποίηση στο θέμα των εισρωών και μία καλύτερη διαχείριση να ανοίξουν και άλλα αξιόπιστα κέντρα στην Ελλάδα που γίνεται μία τέτοια προσπάθεια, να γίνει μία προσπάθεια να αποσυμφορηθεί αυτό το κέντρο που υπάρχει στην Κατσικά, που δεν προσφέρει αυτές τις συνθήκες που θα θέλαμε για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους. Μέχρι τότε παρεμβάσεις στον Κατσικά σχεδιάζετε εσείς, ο Δήμος, συνθήκες υγιεινής, εκεί είστε γιατρός. Κοιτάξτε, ενημερωθήκαμε από τους αρμόδιους του Δήμου, οι οποίοι μας είπαν εκεί ότι για να πει κανείς για καλύτερες συνθήκες υγιεινής, ουσιαστικά πρέπει να δαπανίσει ένα πολύ σημαντικό κονδύλιο. Εκείνο όμως που μπορεί, μπορεί να, να το δαπανίσει κάπου αλλού, λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να επιλέξει πού θα δαπανίσει αυτό. Πολύ, έτσι. Ναι, πού θα δαπανίσει αυτό το πολύ σημαντικό κονδύλιο, διότι αν το δαπανίσει, ας πούμε, σε έναν κλειστό χώρο, έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν αυτός ο χώρος στη συνέχεια δεν χρησιμοποιείται ως χώρος φιλοξενίας των προσφύγων, να το χρησιμοποιήσει για άλλες δραστηριότητες. Ενώ εδώ ουσιαστικά είναι, ας το πούμε, λεφτά τα οποία δεν θα πιάσουν τόπο. Τι μπορεί να γίνει όμως? Ήδη από ό,τι έχω ενημερωθεί υπάρχουν διάφορες ΜΚΟ οι οποίες επιθυμούν να έρθουν στο χώρο και να βοηθήσουν, όπως η Oxfam, η οποία μπορεί να ασχοληθεί με τα ζητήματα της υγιεινής του στρατοπέδου και να δώσει δυνατότητες για την καλύτερη ατομική υγιεινή και να προσθέσει κάποια ντους, κάποιες τουαλέτες, όλα αυτά που υπάρχουν ανάγκη. Όπως επίσης θέλουν να διασυνδεθούν και υγειονομικές υπηρεσίες που να είναι εκεί στον τόπο, οι οποίες όμως βεβαίως θα πρέπει απαραίτητος, έτσι, να διασυνδέονται μέσω του ΕΚΑΒ και με τα νοσοκομεία μας και με τους εθελοντές που θέλουν να βοηθήσουν, διότι πέρα από την πρωτοβάθμια φροντίδα, πολλές φορές τα προβλήματα υγείας απαιτούν να λυθούν με τη συνεργασία όλων των υπαρχόντων δομών και αυτή συνεργασία τη στιγμή εξυπηρετούνται τελείως οριακά και χάρη σε μια προσπάθεια εθελοντική πολλών ανθρώπων, έτσι, που συμμετέχουν. Είναι καλή συνεργασία σε αυτή τη φάση? Θα μπορούσε, κοιτάξτε, να ήταν καλύτερη? Θα μπορούσε. Πάντα μπορούμε να έχουμε και καλύτερες συνεργασίες και περισσότερες διαθεσιμότητες και υπάρχουν και τα παιδιά εκεί, οι γιατροί στο στρατόπεδο που είναι οι οπλίτες, που έχουν πολύ κουραστεί να σηκώνουν ένα βάρος στους ώμους τους, έτσι, που είναι σημαντικό, αλλά έχουν υπάρξει βοήθειες και μπορεί να γίνουν και καλύτερα πράγματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κλείνοντας το ζήτημα του Κατσικά, τι σας λένε εκεί? Ήσασταν πολλές ώρες, να ξαναπώ, εκεί με τους πρόσφυγες. Τι σας είπαν οι πρόσφυγες, τι θέλουν, πέρα από το ότι θέλουν να φύγουν οπωσδήποτε? Κοιτάξτε, τα αιτήματά τους είναι για καλύτερες συνθήκες. Έχουν για τη δυνατότητα καλύτερη ενημέρωσή του, για τη δυνατότητα καλύτερων επικοινωνιών. Έβαλαν ζήτημα ότι μήπως μπορούν κάποιες να ληφθεί πρόνοια για κάποιες ευάλωτες ομάδες να μεταφερθούν κάποιο αλλού, σε κάποια κλειστή δομή. Αναγκαιότητα για πιο ειδικές υγειονομικές υπηρεσίες. Δυνατότητες απασχόλησής τους, διότι είναι όλη την ημέρα εκεί, έτσι, χωρίς να έχουν κάποια δυνατότητα απασχόλησης. Νομίζω αυτά που ανθρώπινα μπορεί να βάλει κάποιος και να πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, μεταφέρθηκαν, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, από τα hot spot που υπήρχαν, ας πούμε, οι Κίσκοι και ξαφνικά βρέθηκαν σε σκηνές οι οποίες κάτω έχουν γαρμπίλ. Τα πρώτα αιτήματα, για να είμαι και ακριβής, ήταν για στρώματα και για κουβέρτες. Να μην κοιμούνται στο χαλίκι. Έτσι. Τα οποία δεσμευτήκαμε ότι θα υλοποιηθούν. Βάζουν ζητήματα με το συσίτιό τους, που μπορεί και αυτό να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε και να είναι πιο καλό και πιο αξιόπιστο. Κυρία Τζούφε, εντάσεις μπορεί να υπάρξουν? Εντάσεις μπορεί να υπάρξουν το επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε, προσπαθούμε. Στον Κατσικά συγκεκριμένα, κοιτάξτε, που είναι πολλά τα άτομα. Όπως ξέρετε, ήδη έχουν υπάρξει κάποια μικροεπισόδια, το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζω κι εγώ. Ευρύτερες εντάσεις. Τα οποία έγινε προσπάθεια με την καθημερινή συζήτηση μαζί τους, αλλά και με τους ανθρώπους που έχουν την ευθύνη του χώρου εκεί, και με τους στρατιωτικούς και με τους ανθρώπους, τους αστυνομικούς, αλλά και με τους μεταφραστές, αυτούς που νιώθουν. Έγινε μια προσπάθεια να δούμε και με κάποιους από αυτούς που παίζουν το ρόλο των τοπικών εκπροσώπων, τους
ενοχή των αρχηγών ναι, τους, ναι. Να υπάρξει μία συνεννόηση. Όσο περισσότερο συζητούμε, όσο περισσότερο τους εξηγούμε ότι αυτό είναι μία μεταβατική συνθήκη, ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα που προσπαθεί εκ των ενόντων να λύσει τα προβλήματα ναι. Και δεν ήταν προετοιμασμένη. Ότι τίνει ευήκο ο νους σε αυτά που ζητάνε. Είχαμε πει να προσπαθήσει και μια ομάδα νομικών μέσω του δικηγορικού συλλόγου ναι, και νομίζω έχει ξεκινήσει να είναι εκεί για να τους μιλάει για τα αιτήματά τους. Μία οθόνη που να τους ενημερώνει με τα δελτία, ας πούμε, ειδήσεων. Μια δυνατότητα, ξέρω εγώ, για μια τηλεόραση να παρακολουθούν κάποια πράγματα περισσότερα. Δηλαδή, γίνεται μια καθημερινή προσπάθεια και ζήμωση επιτόπου να λύνονται ζητήματα. Όσο αυτό το προσπαθούμε και νιώθουν ότι τους ακούμε, ότι δεν τους έχουμε παρατημένους, τόσο μπορούμε να μειώνουμε τις εντάσεις, οι οποίες είναι ανθρώπινες. Μάλιστα, έτσι είναι, έτσι είναι. Πάμε τώρα. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι βέβαια η οικονομική κρίση. Οι αξιολογητές είναι εδώ. Θα τελειώσει η αξιολόγηση έγκαιρα μέσα στον Απρίλιο, λέτε κυρία Τζούφη. Έχετε δύο δυνατά χαρτιά. Το ένα είναι η πιθανότητα Brexit. Το άλλο είναι η υπόθεση WikiLeaks που προέκυψε τελευταία. Άρα φαίνεται πολύ πιθανό πλέον η αξιολόγηση να τελειώσει μέσα στον Απρίλιο. Θα τελειώσει όμως ρεαλιστικά. Τι λέτε? Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό που ξέρετε και η αποκάλυψη των διαλόγων για την πρόκληση πιστωτικού γεγονότος, έτσι, με σκοπό να αποδεχθεί η κυβέρνηση, ναι. Όπως είχε πιεστεί και τον Ιούλιο, με απροκάλυπτο τρόπο, έτσι, τις θέσεις με που τον ουδούμε, ομό εκβιασμό, ξέραμε, αλλά τώρα το βλέπουμε έτσι, μπροστά μας. Το βλέπουμε πλέον μπροστά. Μορφοποιημένο. Και όχι μόνο έτσι, ότι δεν διστάζουν να απειλήσουν και την ευρωπαϊκή πολιτική και σταθερότητα. Και την ίδια τη Γερμανία. Και ίσως αυτό να ήταν το λάθος. Και την ίδια την ναι. Γερμανία. Νομίζω ότι η αποκάλυψη αυτού του γεγονότος, νομίζω, βάζει επιτάπητος να σταθεί η Ευρώπη σε αυτή την ιστορία αλληλέγγυα και να τελειώσει η διαπραγμάτευση, διότι ουσιαστικά η συμφωνία έχει γίνει με την Ευρώπη και εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας με δύσκολα μέτρα τα οποία έχουμε νομοθετήσει. Τα εδώ οποία είναι έχουν... το δεύτερο τώρα. Πόσο έτσι. Δύσκολα θα είναι τα μέτρα που θα κλείσει αυτή η αξιολόγηση? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι αυτή τη συμφωνία αυτή την οποία ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία η Βουλή θα υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε δεσμευτεί, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπέρα. Δηλαδή σε παράλογα πράγματα τα οποία ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι εκείνο που δείχνει αυτή η ιστορία είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και τότε σκληρά διαπραγματεύτηκε και με το πιστόλι στον κρόταφο προσπάθησε να υπερασπίσει αυτό το κομμάτι του ελληνικού λαού που κυρίως πλήττεται και το ίδιο θα κάνει και τώρα ώστε να μην περάσουν αυτοί οι εκβιασμοί. Άρα τα μέτρα, λέτε, δεν θα είναι τόσο αιματηρά όσο ακούγονται, όσο κοιτάξτε, ζητούν ήδη, οι δανειστές ή όσο ακούγονται από τις διαρροές. Κοιτάξτε, ήδη έχουν υπάρξει συμφωνίες σε κάποια μέτρα, όπως ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, στο ασφαλιστικό έχει υπάρξει μία βασική ναι. Συμφωνία που αφορά ότι δεν θα πειράξουμε την βασική σύνταξη. Υπάρχουν θέματα με τις επικουρικές συντάξεις όπου είχαμε προτείνει, αλλά δεν το δέχτηκαν οι δανειστές να υπάρχει συμμετοχή των εργοδοτών. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι, τώρα, υπάρχουν τα γιατί ζητήματα ο διάλογος Τόμσεν Κουλέσκο. Υπάρχει το ζήτημα της αναπλήρωσης, ας πούμε, των συντάξεων που εκεί πράγματι μπορεί να υπάρξει μια μικρή οπισθοχώρηση, αλλά το βασικό, η βασική εικόνα της προάσπισης της βασικής σύνταξης παραμένει. Τώρα, στα ζητήματα πρώτης κατοικίας. Κοιτάξτε, και σε αυτό έτσι, έχουμε βάλει μια κόκκινη γραμμή και το επιδιώκουμε. Αυτό που δεν έχει λυθεί είναι τι θα γίνει. Αυτό πράγματι είναι ένα θέμα που ακόμη δεν έχει λυθεί, το θέμα των κόκκινων δανείων. Έτσι, γιατί τα κόκκινα δάνεια δεν αφορούν μόνο την πρώτη κατοικία για την οποία μπορεί εν πάση περιπτώσει να υπάρξει κάποια συμφωνία, αφορούν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα χαμηλά καταναλωτικά δάνεια και εκεί δίνει μάχη η ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσει να τα υποστηρίξει. Θα το δούμε. Και νομίζω ότι και στο φορολογικό φαίνεται να υπάρχει κάποια σύγκληση, να μην κατέβει σημαντικά το αφορολόγητο και κυρίως να μην υπάρξει φορολέλα από αυτό που έλεγαν όλο αυτό τον καιρό στα μεσαία εισοδήματα. Αντίθετα, η φορολογική κλίμακα κυρίως να απευθύνεται με υψηλότερη συμμετοχή στα υψηλότερα εισοδήματα. Αυτή η κοινωνία χρειάζεται μια ανάσα, το ξέρετε καλύτερα, κυρία Τζούφη. Θα τη δώσετε μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, αν αυτή γίνει έγκαιρα, μετά τη διαχείριση του προσφυγικού, μετά. Κοιτάξτε, θα δοθεί μια ανάσα σε αυτή την κοινωνία τους επόμενους μήνες? Κοιτάξτε κύριε Ντόκα, νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό γίνεται και επιχειρείται πάλι το θέμα ξανά της αριστερής παρένθεσης και του Brexit, διότι φαίνεται ότι επειδή υπήρξαν κάποια
ικανοποιητικά βήματα στην ελληνική κοινωνία, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, μικρά βήματα δίνουν την δυνατότητα, με βάση και τα δεδομένα των διεθνών οίκων, να υπάρξει μια ανάπτυξη από εδώ και πέρα, διότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρξει ανάσα για την ελληνική κοινωνία, που μέσα όμως, για να έχει νόημα αυτή η ανάπτυξη, πρέπει να έρθει και η απομείωση του χρέους, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και επειδή βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, φαντάζομαι ότι και για λόγους διαπαιδαγώγησης πολλοί δεν θέλουν να το πετύχει αυτό μια αριστερή κυβέρνηση, διότι μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τις σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ότι μπορεί πιθανώς να υπάρξει και ένας διαφορετικός δρόμος που να δημιουργεί ρογμές σε αυτό το πλαίσιο της σκληρής νεοφιλελεύθερης λιτότητας, το οποίο όμως δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το τελευταίο. Κυρία Τζούφη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.